Γιάννη, γερός το μάχησε. Όλα αυτά που είπανε τα παιδιά είναι πολύ σημαντικά για να συνεχίσει το διαγωνισμό. Αισθάνομαι ότι τα έχω. Θα το κρίνουμε εμείς. Ανυπομονώ να δω τι έχει συνέχεια. Γεννήθηκα δύσκολα, μεγάλωσα δύσκολα, πορεύτηκα δύσκολα. Μου είχε αφιερώσει ο Γιάννης ο Γεωργίου μία φράση του Λέξ, ότι γεννήθηκε τυλιγμένος με τον εμφάλιο λόρο, που είναι πραγματικότητα στη ζωή μου. Ήμουν έτοιμος να χαθώ στη γέννα και βγήκα με τα χεράκια μου κρατημένο στον εμφάλιο λόρο. Εγώ έτσι ήρθα στον κόσμο, αλλά ήμουν τόσο δυνατός και εκεί, δεν καταλάβαινα, έβαλα μόνο τα χέρια μου για να κρατηθώ στη ζωή. Οπότε αυτό κάνω και τώρα, βάζω τα χέρια μου για να κρατηθώ στο διαγωνισμό. Συγκλονιστικό. Θέλω το έπαθλο, την αρχηγία και ό,τι συνάδει με αυτήν. Είμαι focus και έχω ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες για να δω τι μπορώ να κάνω. Θέλει και τα προνόμια, αλλά θέλει πάλι να είναι αρχηγός. Έχει αρκετή έπαρση, ηρέμησε λίγο. Τώρα που είχαμε και την εβδομάδα θρίλερ και έχασε και από τη Γεωργία μετά, του έκανε καλό. Είναι πιο χαμογελαστός, πιο δεκτικός, χαιρετάει, λέει καλημέρα στο σπίτι. Είναι πιο κομπλέ και γενικά με τα άλλα παιδιά τον έχω δει λίγο πιο προσγειωμένο βασικά, σαν να του έκανε καλό όλα αυτά. Θέλω να γίνω αρχηγός σεφ, εννοείται πως θέλω. Θα μπορέσεις να εμπνεύσεις την πριγάδα σου. Αισθάνομαι πως ναι. Και νομίζω ότι θα παίξω λίγο πιο έξυπνα. Θα χρήσω άτυπο. Υπαρχηγό εννοείται. Το δεξί σου χέρι. Ναι, και στις ομαδικές θα έχω υπεύθυνους πόστων. Όπως εργαζόμαστε και στις κουζίνες άλλωστε. Εγώ διαβάζω βιβλία και αυτοί μιλούν για φαλούς και αιδεία. Είμαι, στα αλήθεια, είμαι χαρούμενος. Θα δίνω ένα στίχο στο Σεφ Κουτσόπουλο, αλλά δεν είναι εδώ μαζί μας. Καλά, εδώ θα το μεταφέρουμε. Ο στίχος είναι του Θανάση Παπακοσταντίνου, ένα τελείωμα του Θανάση Παπακοσταντίνου από ένα τραγούδι που λέγεται Σιμούρ. Yeah. Και λέει στο τέλος: μα τα παρτάλια οι σκέψεις μας, πειρατική σημαία. Όλα στραβά γινήκανε και όλα είναι ωραία. Αυτό. Μια χαρά. Οπότε, πιστεύω ότι θα του δώσει τη δύναμη και θα γίνει καλά. Το με την αφιέρωση που του κάνεις. Εμάς βρήκες. Καταλαβες, γι' αυτό θέλει ειλικρίνεια μπροστά. Δεν κρύβεις τίποτα, δεν μπορείς να κρύψεις από αυτούς τίποτα. Μπορεί να μην το είδα. Αυτό λέω. Μπορεί να μην το είδα. Εσύ δεν βλέπεις, ρε. Ό,τι βάζεις στο πιάτο. Μάγειρες είμαστε. Φαίνονται όλα. Το που τραβάς, φαίνεται. Γι' αυτό σου λέω καλύτερα να είσαι ειλικρινής μπροστά. Yeah. 100%. Yeah. Γιατί δεν είναι χαζοί αυτοί, τα βλέπουν όλοι. Αν είμαι εγώ, θα κάνω τιμή σε ένα και το γυψίδι. Γιατί πιστεύω ότι άμα δεν είχε αυτό με το μπούτι. Εγώ δεν θα τον έκανα. Θα βγαίνει αυτός πρώτος. Δεν θα τον έκανα. Why? Το γυψίδι, άμα με παίρναν αρχηγό. Γιατί είχα αστοχία, ρε φίλε, πρέπει να είμαι δίκαιος. Σίγουρα. Έχω φτάσει αρκετές φορές στην πηγή. Σκύβω να πιω, αλλά κόβεται το νερό. Και λέω μέσα μου, ό,τι είναι να γίνει, Γιάννη, ας γίνει. Χαμούλης, χαμούλης. Του Γιάννη. Ναι, μπράβο, ρε, ναι. Τώρα, μπράβο, ρε. Όπως σου λέω, νόμιζα ότι θα λιποθυμήσω. Νιώθω vibes αρκετά. Νιώθω χέρια να μου χτυπάνε την πλάτη και να με χαϊδεύουν και βελάκια μαζί. Τα αριστερά με χαϊδεύανε και από τη δεξιά μου πετάγανε βελάκια και μαχαίρια. Υπάρχει ξενέρα. Είναι κάποια άτομα επάνω που δεν με γουστάρουν ξεκάθαρα και καλά κάνουνε. Είναι αρκετοί, νομίζω. Πρώτη μπορεί να είναι η Βιβί, που μόνο με το δεν έκανα, αλλά δεν πειράζει. Καθίστε στο θρόνο. Όλοι αυτοί, δυσάρεστοι και ευχάριστοι, δημιουργήσανε εμένα όπως είμαι σήμερα. Λες και στρακάρι με το μετρό είσαι να πω. Ρε φίλε, είμαι τίμιος, είμαι δίκαιος, είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Κάποιος θα σκεφτόταν να παίξει στρατηγικά ανταγωνιστικά. Δηλαδή να διαλέξει κάποιον ο οποίος μπορεί να μην τα πάει καλά. Σκέφτομαι ότι θέλω να το δώσω σε κάποιον που αξίζει, παρόλο που θα τον έχω απέναντι. Θέλω να το πάρει κάποιος που αξίζει. Καλέγει λοιπόν το τεμέτερο νήμιση. Μάλιστα. Γιατί είχε αστοχία, ρε φίλε. Πρέπει να είμαι δίκαιος. Αξίζει του Νίκου να είναι αρχηγός. Έχει μεγάλο κομμάτι ωριμότητας. Όταν δεν μιλάει ειδικά με τους πιτσιρικάδες και δεν μπλέκεται στα σούξου μουξου μανταλάκια και στις χαζοπλάκες που όλη μέρα κακαρίζουν σαν τις κότες. Η Χριστίνα. Ναι, Χριστίνα, πολύ δυνατή μαγείρισα. Έχει εμπειρίες, έχει εικόνες, μπορεί να βοηθήσει σίγουρα. Μπορώ να τη μαλακώσω λίγο. Έχει ένα περίγυρο που τη σκληραίνει πολύ και την κάνει κουτσομπόλα. Μπορώ να βγάλω το καλό από μέσα της. Αγγελίτο, Ακή. Πιστεύω ότι αν δεν τον έπαιρνα, θα έχανα επίδοση και από τη Χριστίνα. Δεν μιλάω στο ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής. Τάνια με τη μία, φίλε, καταρχάς έχει γεύση.
Θέλει λίγο τεχνικές, λίγο μπορείς να κάνεις αυτό, μπορείς να κάνεις, λίγο να τις μιλήσεις. Πάει πολύ στο προσωπικό, κάνει παρέα με πολλούς και πίνει καφεδάκι και αράζει και τα λέει, αλλά εδώ ήρθαμε να μαγειρέψουμε. Όλα τα άλλα δεν είναι. Έχω άτομα που μπορεί να παρασυρθούν από τις ειρηνές και από τους κακούς ιονούς. Ο Άγχελ, η Χριστίνα και η Τάνια. Άμα ο Οδυσσέας είναι πολυμηχανός και τα πει έξω από τα δόντια και ακούσουν πράγματα που τους πέσουν τα δόντια, θα καταλάβουν ότι τα ξέρω όλα πλέον και ότι ηρεμήστε, ήρθαμε εδώ για να παίξουμε και θα παίξουμε μαγειρικά. Μπορεί να σας κούρασα και κλείνω εδώ. Δεν το έχω συνεχίσει. Θα το συνεχίσω και όταν το τελειώσω θα το ξαναπώ. Μονοκύτταρε οργανισμέ.